Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λαός με την ψήφο του μας έδωσε την εντολή να οδηγήσουμε τη χώρα στο δύσκολο αλλά ελπιδοφόρο δρόμο που ανοίγεται μπροστά μας. Γνωρίζουμε ότι έχουμε να δώσουμε πολλές και δύσκολες μάχες και μάλιστα εντός της χώρας με μεγαλύτερη αυτή της παραγωγικής ανασυγκρότησης όπου ο αγροτικός χώρος έχει πρωτεύουσα θέση. Θα σας καταθέσω βασικά σημεία των παρεμβάσεών μας που υπηρετούν το σχέδιό μας για τη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του αγροτικού τομέα, ένα σχέδιο που στοχεύει στη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας, στην ανταγωνιστικότητα της αγροτικής παραγωγής μέσω προστιθέμενης αξίας, στη συγκράτηση και ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και στη διασφάλιση της κοινοτικής συνοχής στην Ήπειρο. Όλοι όσοι από εμάς, αγαπητοί συνάδελφοι, ψηφίσαμε τη συμφωνία με τους θεσμούς, το κάναμε ιδιαίτερα για τον αγροτικό χώρο, γιατί πιστεύουμε ότι η βιωσιμότητά του υπό τις σημερινές συνθήκες είναι συνυφασμένη με την ευρωπαϊκή του πορεία. Δεν θέλω να παρελθοντολογήσω, αλλά δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην πιο τρανταχτή απόδειξη του τι παραλαμβάνω στο Υπουργείο. Την τελεσίδικη απόφαση των εταίρων μας να επιστρέψουμε πρόστιμα και καταλογισμούς πάνω από 3 δις ως αποτέλεσμα της κάκιστης διαχείρισης των κοινοτικών πόρων από τη δεκαετία ακόμη του 90. Επιδιώκουμε και μοχθούμε να μετριαστούν σημαντικά τα πρόστιμα και οι καταλογισμοί και να αποπληρωθούν σε βάθος χρόνου. Όχι όμως από αυτούς που δεν ευθύνονται. Όχι κυρίως από τους πραγματικούς αγρότες. Και το ξεκαθαρίζω. Οι υποθέσεις αυτές δεν θα μείνουν έτσι. Θα διερευνηθούν διεξοδικά. Ευχόμαστε να είναι μόνο αυλεψίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες και μέτρα σε κύκλους αιχμής, τόσο για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της κρίσης στον αγροτικό πληθυσμό, όσο και για την ανόρθωση της αγροτικής οικονομίας. Μόνον αυτή θα αντιμετωπίσει οριστικά τις επιπτώσεις της συμφωνίας, αλλά εκ των πραγμάτων πρέπει να υπηρετήσουμε τον πρώτο μας κύκλο, που είναι η προσέγγιση των προαπαιτούμενων της συμφωνίας που επιδεινώνουν την αγροτική, τη θέση του αγροτικού κόσμου. Θα επιμείνουμε κατά τη συζήτηση με τους εταίρους για τις επιπτώσεις και την άμβλησή τους, έχοντας ως αιχμές 2 εργαλεία. Πρώτον, τον πραγματικό προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος μέσα από την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων εκτός των μικρών, όπως θα τους προσδιορίσουμε εμείς παραγωγών. Και δεύτερον, τον επανακαθαρισμό της έννοιας του επαγγέλματος του αγρότη, στοχεύοντας στη διαφορετική και διαφοροποιημένη φορολογική μεταχείρισή του. Είναι σίγουρο ότι από τη διαδικασία αυτή θα προκύψει ουσιαστικό όφελος τόσο για τον αγρότη με το συμψηφισμό του ΦΠΑ εις ροών νεκρών, όσο και για το δημόσιο από την αύξηση της πραξιμότητας του ΦΠΑ. Θα καταθέσουμε διάφορες εναλλακτικές λύσεις, των οποίων η βασική φιλοσοφία θα είναι τα φορολογικά βάρη να κατανεμηθούν δίκαια στους αγρότες σύμφωνα με την πραγματική φοροδοτική τους δυνατότητα, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους μικρομεσαίους. Αναφέρω για παράδειγμα, για τον υπολογισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος επιδιώκουμε να αναγνωρίσουμε ως τεκμαρτή δαπάνη την αμοιβή της οικογενειακής εργασίας, καθώς και τις αποσβέσεις κεφαλαίου και απογείων, αλλά και άλλες δαπάνες, όπως τη διευρυμένη και πραγματική χρήση του εργόσιμου, κυρίως στους μετανάστες. Άλλο παράδειγμα. Στο βαθμό που η διαπραγμάτευση περιλάβει και τις ενισχύσεις, επιδιώκουμε αφορολόγητο όριο, όπως ήδη το έχουμε εφαρμόσει, 12.000 ευρώ, μεταφέροντας όμως μεγαλύτερα φορολογικά βάρη στα υψηλότερα ποσά.
Περιμένουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτά και τη δική σας συμβουλή, τις δικές σας προτάσεις και ειδικά στο δυσκολότερο ζήτημα του αγροτικού χώρου που, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αυτό του ΟΓΑ. Ο ΟΓΑ, όπως και εσείς καλά γνωρίζετε, δημιουργήθηκε το 1961 για να προστατεύσει μια ευάλωτη ομάδα τους αγρότες. Από το 1998 έχει μετεξελιχθεί σε φορέα κύριας ασφάλισης. 700.000 είναι σήμερα οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ και έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των αγροτών αλλά και όλης της κοινωνίας της Υπαίθρου. Οι ιδιαιτερότητες του αγροτικού πληθυσμού πολλές, με χαρακτηριστικότερη την απασχόληση εκτός του συζύγου και της συζύγου και σε πολλές περιπτώσεις ενός, δύο ή και περισσότερων παιδιών. Μόνον γι' αυτό πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομος φορέας ασφάλισης των αγροτών, τον κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, με τις κατάλληλες βέβαια θεσμικές παρεμβάσεις, όπως την σε βάθος χρόνου, πενταετία τουλάχιστον, σταδιακή εναρμόνιση των εισφορών του ΟΓΑ με εκείνες του ΙΚΑ και την ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας σε συσχέτιση με το εισόδημα. Και επειδή έχει γίνει και λόγος για την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στο χώρο πλην της περίπτωσης του φρέσκου γάλακτος, που όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί αν οι εγχώριες βιομηχανίες γάλακτος συμμορφωθούν σε μια ελάχιστη προστασία των κτηνοτρόφων μας, που είναι η ευκρινής αναγραφή στη συσκευασία της χώρας παραγωγής, πράγμα που και ο σχετικός κανονισμός το επιτρέπει. Κύκλος δεύτερος άμεσης παρέμβασής μας και αυτός, με στόχο να συνεχιστεί η διαδικασία παραγωγής στη δύσκολη σημερινή συγκυρία. Μέτρα και δεσμεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι: πρώτον, η άμεση και έγκυρη καταβολή, εξόφληση όλων των ενισχύσεων που οφείλονται στους παραγωγούς ακόμη και από το 2012 και των αποζημιώσεων ΕΛΓΑ του 2014. Δεύτερον, η κατανομή των επιλέξεων μποσκοτόπων, των επιλέξιμων μποσκοτόπων ολοκληρώνεται εντός των ημερών με ευθύνη του Υπουργείου και το ΟΠΕΚΕΠΕ, δίκαια και με την εκμετάλλευση όλων των διαθεσίμων εκτάσεων χωρίς πρόβλημα στους κτηνοτρόφους, ενώ την ίδια ώρα συντάσσονται τα διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιμων γεών. Τρίτον, τα δικαιώματα της νέας ΚΑΠ θα ενεργοποιηθούν χωρίς πρόβλημα, ενώ στόχος μας είναι η ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων για καταβολή μέσα στο Νοέμβριο, προκαταβολής ύψους έως 70%. Γίνεται και προσπάθεια, εκτός της βασικής ενίσχυσης που καλύπτει το 55% του εθνικού ανώτοτου ποσού, να εξασφαλιστεί και η πράσινη ενίσχυση του 30% του εθνικού ανώτοτου ποσού. Τέταρτον, η δημιουργία και η λειτουργία έως την ανοιξιάτικη σεζόν της κάρτας του αγρότη ως μέσο διευκόλυνσης της ρευστότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με εγγύηση της ενισχύσης και οικονομικό πλαφόν βασισμένο στα στοιχεία των δηλώσεων καλλιέργειας των προηγούμενων χρόνων. Πέμπτον, οι ουσιαστικές παρεμβάσεις στην αγορά για μείωση του κόστους παραγωγής σε τομείς ισρών και εξέταση σε βάθος των δυνατοτήτων εξορθολογισμού και μείωσης του κόστους ενέργειας. Και έκτον, η απλοποίηση και μείωση του κόστους όλων των διαδικασιών για αδειοδοτήσεις πάσης φύσεως, γεωτρήσεων, σταυλικών εγκαταστάσεων, χρήσης φωτοπροστατευτικών προϊόντων κλπ. Τρίτος κύκλος αιχμής, αυτός του εξορθολογισμού της αγοράς, με τη λήψη άμεσων μέτρων και δράσεων ενάντια στην παράνομη διακίνηση αγροτικών προϊόντων, παράνομων ελληνοποιήσεων και εισαγωγών, εναρμονισμένων πρακτικών σε κάθε κλάδο και τομέα. Συστηματοποιούμε και απλοποιούμε τους ελέγχους ποιοτικούς και ποσοτικούς στην αγορά, ιδίως των τροφίμων αλλά και των εφοδίων, διασφαλίζοντας ότι δεν θα προκύψει αύξηση του κόστους παραγωγής. Με κατάλληλο συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών, διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο τη δημόσια υγεία.
Ο εξορθολογισμός όμως της αγοράς περνά μέσα και από την καταπολέμηση της σημαντικού ύψους φοροδιαφυγής, φοροαπεφυγής, πατάσσοντας τα κυκλώματα του παραεμπορίου και καθιερώνοντας την υποχρεωτική χρήση στο χώρο των τιμολογίων πωλήσεων. Συντονισμένη παρέμβαση στην αγορά θα γίνει και στις πληρωμές του χώρου, εφαρμόζοντας ανάλογες των ισχυόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αδιανόητο, αγαπητοί συνάδελφοι, η αγροτική παραγωγή της χώρας να αποτελεί το βασικότερο εργαλείο ρευστότητας των πολυκαταστημάτων. Κύκλος τέταρτος. Έναρξη του μεγαλύτερου μέρους των αναπτυξιακών μέτρων που εντάσσονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020. Βρήκαμε ένα πρόγραμμα που δόθηκε στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες τον Δεκέμβριο του 2014 και μας επιστράφηκε ουσιαστικά ως απαράδεκτο. Δεν είναι της ώρας να αποτιμήσουμε τις επιλογές που έγιναν. Η δική μας παρέμβαση ήταν ουσιαστική, σχεδόν καθοριστική σε πολλά σημεία, προκειμένου να είμαστε στην τελική εν συνόλου έγκρισή του, λίγα μέτρα ακόμη διαπραγματευόμαστε και να πάρει υλοποιήσιμη μορφή. Βασικός μας στόχος είναι να λειτουργήσει εμπροσθοβαρός με έμφαση σε μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα που έχουν ετοιμότητα υλοποίησης και έχουν κατατηθεί και εγκριθεί τα τεχνικά τους δελτία. Σε κάθε περίπτωση, γενικευμένη μας κατεύθυνση είναι η στήριξη του νέου παραγωγικού δυναμικού του πρωτογενούς τομέα, η διασφάλιση του πολυτομεακού και πολυλειτουργικού χαρακτήρα του και η έμβαση στην έρευνα και στην καινοτομία. Ταυτόχρονα δώσαμε και δίνουμε μάχη σκληρή σε όλα τα επίπεδα από τον περασμένο Μάρτιο για να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις απώλειες από το προηγούμενο πρόγραμμα. Κύκλος πέμπτος. Προώθηση άμεσων και όριμων θεσμικών παρεμβάσεων. Ανασυγκροτούμε εκ βάθρων συνολικά το χώρο της επαγγελματικής οργάνωσης των αγροτών, επιλύοντας σημαντικά εγκυαρθρωτικά προβλήματα του μικρού κλήρου και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. Από τα πρώτα νομοσχέδια που θα συζητηθούν με την έναρξη της νομοθετικής εργασίας στη Βουλή είναι αυτό των βοσκήσιμων γεών, για να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που θα αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο πρόβλημα της κτηνοτροφίας, αυτό της διαχείρισης των βοσκοτόπων. Κατατίθεται επίσης στο δημόσιο διάλογο άμεσα το νομοσχέδιο για την επανατοποθέτηση της συνεργατικής ιδέας σε νέα υγιή βάση, συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις. Ταυτόχρονα δίνουμε έμφαση σε νέες συλλογικές δομές στην εργασία, την παραγωγή, τη μεταποίηση και τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων, καθώς και στις κοινωνικές δομές αλληλεγγύης. Ολοκληρώνουμε την καταγραφή της δημόσιας γεωργικής γης και ακινήτων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων σκοπεύουμε να διαθέσουμε για παραγωγικούς σκοπούς σε σχήματα συνεργατικά και συλλογικά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίησή τους από νέους αγρότες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις που θα ελκύουν όλους τους νέους της επαρχίας στη γεωργία και όχι μόνο αυτούς που δεν ήταν καλοί στα γράμματα, όπως συνέβαινε μέχρι πρόσφατα. Στηρίζουμε και διευρύνουμε τη λειτουργία της Τράπεζας Εγχωρίου Πολλαπλασιαστικού Υλικού στην προσπάθειά μας να ελαττώσουμε τη γενικευμένη εξάρτηση. Προωθούμε τη γενικευμένη κλίμακα και ιδιαίτερα μέσω συλλογικών σχημάτων ένα λειτουργικό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης όλων των κλάδων του πρωτογενούς τομέα. Ξεκινάμε τη διαδικασία ίδρυσης αναπτυξιακής τράπεζας ειδικού σκοπού, όπου ο πρωτογενής τομέας θα συναντήσει το σταθερό χρηματοοικονομικό του συμπαραστάτη. Και πέμπτος κύκλος, ο δημόσιος τομέας. Με βάση την εμπειρία από την προηγούμενη κυβερνητική θητεία, ξεκινάμε επαναξιολόγηση όλων των δομών του Υπουργείου και των υποπτευόμενων οργανισμών. Στηριζόμενοι και στηρίζοντας όλους τους δημόσιους λειτουργούς, οργανώνουμε σε νέα βάση την κοινωνική ανταποδοτικότητα του δημόσιου τομέα. Με βασικό μέλημα την εξυπηρέτηση του αγρότη, την αποτροπή της γραφειοκρατίας, τον έλεγχο εφαρμογής της στρατηγικής και πολιτικής και σε ορισμένα σημεία των δημόσιων επενδύσεων. Πιστεύουμε ότι στο πρώτο εξάμεινο του 2016 θα έχουμε ολοκληρώσει και τις αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις, μεταβολές, ώστε πλέον να έχουμε ένα σύγχρονο και παραγωγικό οργανόγραμμα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κυβέρνησή μας είναι υποχρεωμένη σε δύσκολες δημοσιονομικά και παραγωγικά συνθήκες να επιλύσει ταχύτατα οικονομικά, διαρθρωτικά και κοινωνικά προβλήματα σε νεκρό χρόνο.
υπό την πίεση μάλιστα μιας συμφωνίας που απαιτεί άμεσα δημοσιονομικά μέτρα με επιπτώσεις. Ταυτόχρονα όμως με δική μας επιμονή και απέτηση διάφορα άλλα που έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί τουλάχιστον 20 χρόνια πριν θα τα αντιμετωπίσουμε. Οφείλουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι να δούμε το μέλλον του αγροτικού κόσμου ανταποκρινόμενοι τελειώνω στις απαιτήσεις της εποχής μας με τη ματιά στραμμένη στις νεότερες γενιές των παραγωγών και των επιστημόνων του χώρου. Εμείς την πρόκληση αυτή την αναλαμβάνουμε. Ξεκινάμε με όραμα και σχέδιο μια βαθιά ριζοσπαστική μεταρρύθμιση για τον αγροτικό τομέα. Αναμένουμε και την δική σας πραγματική συμβολή και εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.